Είναι υποχρεωμένος να ανοίξει από τις δύο. Έλα, φίλε. Ναι, αλλά λέει κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Ρε, βάλε Πέμπτη να φύγουμε στην άλλη φορά. Έλα, ρε, ξεκόλα. Καλώ το. Εγώ ακούγομαι. Ναι, εσεί ακούγεστε. Καλησπέρα. Γρηγόρη, σε σένα. Ναι. Εκτός θέματος, αλλά ουσίας πιστεύω. Επειδή εκεί στον Ηρακλή Τσέγκο και πολύ από ό,τι βλέπω, σηκώστε τηλέφωνα, ρε παιδιά, αφού ο άλλος μας έζησε 50 χρονών είμαι, ούτε υπολογίζω για τα επόμενα 10-20 χρόνια να δω τίποτα. Σέζησε, γιατί παραδίδεται την πόλη σε ένα. Σηκώστε τηλέφωνα, πάρτε το μαρινάκι, δώστε την ομάδα, εν λευκό. Εν λευκό δώσε την ομάδα, είναι η λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το έκανε και ο Παρυπίδης. Δώστε την ομάδα εν λευκό. Επιχειρηματικό είναι. Σε 5 χρόνια θα βρεθεί ένας επενδυτής, θα υπάρχει ομάδα όμως. Θα πάει, θα πείτε Μαρινάκη πόσα, δες 2, πάρε 2, πάρε 2,5. Πέμι ζούνι ρε τι λέγανε. Γιατί την Πέμι ζούνι δεν ήξερα. Δεν την ξέρω. Την ξέρεις την Πέμι, την Πέμι. Σαν όνομα την ξέρω. Δεν... Στην Μάπα δεν την ξέρεις. Όχι ρε φίλε, κακό είναι. Φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική, συγγνώμη. Δεν συμφωνείς. Δεν μπορώ να σε κάτι άκουνα δει. Ούτε με αυτό συμφωνώ. Το έχει παραδοθεί η πόλη αγνώμων. Το έχει δωριστεί Θεσσαλονίκη. Μιλάς... Για τον Ηρακλή. Ναι, για τους αρτήρες τη μιλά. Για τους αρτήρες τη μιλά. Καθώς και για τον Ηρακλή. Το έχουν χαρίσει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει χαρίσει στη Λαγκυρική. Καθώς και για τον Ηρακλή δεν τρεπόμαστε λίγο. Ας κοιτάξει λίγο προς τα πάνω. Πάει και Θεός. Τι έχει να χάσει, ρε παιδί. Όχι, αρχίσαμε το υπάρχει και Θεός. Υπάρχει, ακάλα πέρα κάτω των Θεών, πού να το δει, να σηκώσει την πολύ ψηλά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν λέω υπάρχει Θεός, υπάρχει Μαρινάκη, λέω εγώ. Δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει Μαρινάκη. Γεια σου φίλε. Δώστε την ομάδα, δώστε την. Αυτό σας λέω, ιδάλλως παίξτε γάμα τοπικό και να μην συμφωνούμε. Μεταξύ και να σκοτωθείτε και μεταξύ σας, όχι μόνο γάμα τοπικό και σκοτωθούμε και μεταξύ μας, κατάλαβες. Και ο Άρης, Ευρώπη, τι να συμφωνούμε και να μην συμφωνούμε. Υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις όταν σε κυνηγάει ανελέητα. Δεν υπάρχει. Μαρινάκης, η λύση. Και εκεί να τον δω μετά τον άλλον, αφού είναι τόσο με τα πιστόλια στο γήπεδο και φοβάστε να τον μιλήσετε. Καλό παράδειγμα για τους νέους, ο άλλος για την κόκα λέει. Τα πιστόλια δεν τον, και οι μπράβοι δεν τον πείραξαν. Ωραίο παράδειγμα για τους νέους. Τι είναι, φύγανε στο εξωτερικό, τι τους νοιάζει. Για χαρά. Φύγανε οι νέοι, άστος.